Πάμε flash.gr. Πάμε στο Φώτη Νάκο να δούμε πώς καταγράφει το site την επικαιρότητα. Φώτη, καλημέρα. Καλημέρα. Σε πιο πασχαλινούς ρυθμούς σήμερα. Ας ελπίσουμε τις επόμενες μέρες και η επικαιρότητα να μας επιτρέψει να είμαστε πιο χαλαροί όλοι, γιατί το χρειαζόμαστε μια ξεκούραση και μια έτσι πιο ευχάριστη ατζέντα, γιατί αυτές οι μέρες δυστυχώς κατακλείστηκαν από δυσάρεστα γεγονότα. Πρώτο μας θέμα, έχουμε την αύξηση στα αυγά και το κάναμε θέμα για τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα και με καταγγελίες. Σήμερα τα βάφουμε και κόκκινα, Φώτη, μην μας ξεκινάσαι έτσι τώρα. Δυστυχώς, όσοι δεν πάνε στις λαϊκές αγορές θα βρουν αυξημένες τιμές. Έχουν αυξηθεί περίπου 20%. Συγκεκριμένα κάνει περίπου στα 18,5 στα 4,5 ευρώ η εξάδα και στα 18,5 η καρτέλα. Σε αυτό οφείλεται σε δύο λόγους από ό,τι μας είπανε: η αυξημένη ζήτηση αλλά και η γρίπη των πτηνών έχει μειώσει την παραγωγή. Βέβαια, στη λαϊκή είναι πολύ πιο φτηνά τα αυγά και εκεί μπορούν να τα βρουν από 0,21 μέχρι 0,30 και 0,40 τα βαμμένα. Θα πρέπει να. Οι καταναλωτές μας να δείξουν, να ψάξουν, να βρουν τις καλύτερες τιμές και να μην τους κοστίσουν τόσο πολύ ακριβά. Πάντα ο καταναλωτής έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, τέλος. Ακριβώς. Είτε είναι για αυγά, είτε είναι για κρέας, είτε είναι για κυπευτικά τα οποία έχουν κάτσει λόγω των καλών καιρικών συνδικών οι τιμές. Για συνέχισε, ναι. Επίσης, έχουμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με τις καταγγελίες που έγιναν στη ΓΕΣΕΕ, κυρίως αφορά για ιδιωτικούς υπαλλήλους. Κάποιοι εργοδότες ήταν πάνω από 350 καταγγελίες. Ναι. Άρχισαν να δίνουν τις τριετίες από το Γενάρη και δεν δώσαν δώρο Πάσχα. Και είπαν ότι το καταβάλλαν πειματικά. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι παράνομο. Δεν ισχύει. Οι αυξήσεις ήταν για τις τριετίες και το δώρο του Πάσχα έπρεπε να καταβληθεί. Έχουν γίνει ήδη καταγγελίες στην ΓΕΣΕΕ και επειδή έχει παρέλθει και η Πρωτομαγιά, η Μεγάλη Τετάρτη μπορούσαν, που ήταν η προθεσμία καταβολής του δώρου, φυσικά θα κινηθούν οι ποινικές διαδικασίες, γιατί μιλάμε για ποινικό δίκαιο. Βέβαια. Ναι. Καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις τι κάνουν οι εργοδότες. Βγάζουν τον αυτοφοράκι μπροστά. Τώρα με έχεις εισδιπλούν, κοίταμε. Έχω πάρει και τη θέση του Φώτη. Να, ωραία. Έλα, Φώτη. Έχουμε τον αυτοφοράκι μπροστά. Βγάζουν τον αυτοφοράκι που είναι συνήθως ο υπεύθυνος του HR, αν είναι μεγάλη επιχείρηση. Η τύχη του εργαζομένου πια είναι μετά. Η τύχη δεν θα πάρει τον δώρο. Εργαζομένου στην επιχείρηση. Κανονικά πρέπει να πάρει τον δώρο. Ναι, τέλος πάντων. Έτσι. Γιατί δεν είναι η απόλυση, είναι μετά οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας, είναι οι συμπεριφορές. Είναι χίλια δυο. Άντε να βρει το δίκαιο του εργαζόμενος τώρα, Φώτη. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Έλα. Και πάμε να κλείσουμε με δύο θεματάκια. Να πούμε ότι το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Μητρόπολη Αθηνών για να παρακολουθήσει την ακολουθία το μεγάλο παθών. Και επίσης θα έχουμε σήμερα αναλυτικά ρεπορτάζ στο Flash.gr και live σε εξέλιξη όλα τα μάτς. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ δίνουν κρίσιμους αγώνες και ο Ολυμπιακός στο Μπέρμιγχαμ στην Άστον Βίλα διεκδικεί για πρώτη φορά στην ιστορία του την είσοδό του στον τελικό του Conference League. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστήσουμε πολύ, Φώτη.